Πέτυχα πολλά περισσότερα, γιατί σου είπα, η αρχική μου στόχη ήταν να παίξω στο τοπικό ποδόσφαιρο και του Βούπερταλ και τελικά κατάφερα να φτάσω στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδος και να παίξω και στην Εθνική και να παίξω και σε Μουντιάλ. Εντάξει, όμορφα ήταν. Yep. Οι αναμνήσεις είναι πολύ όμορφες. Οι γονείς μου με μεγαλώσανε με το σκεπτικό μιας ρομαντικής Ελλάδας του 60 και έτσι ήμουνα και περήφανος Έλληνας. Από εκεί και πέρα το να μεγαλώσεις στη Γερμανία δεν ήταν και τόσο εύκολο σαν ξένος. Αν και πήγαινα στο γερμανικό σχολείο και ξεχώριζα λίγο από τους άλλους τους ξένους, αλλά έβλεπα ότι υπήρχε μια εχθρικότητα. Στην Ελλάδα, όταν ερχόσουν για διακοπές, σε ποια περιοχή ερχόσουν? Πάντα στο χωριό πηγαίναμε, πλατεία Μαθίας. Βέβαια, είχαμε την οικογένειά μας, τα ξαδέλφια και με αυτούς έκανα και τα πρώτα βήματα ουσιαστικά. Ναι. Στη γειτονιά μου, ακριβώς μέναμε πίσω από το τείχος του γηπέδου, και σκαρφάλωνα από εκεί πέρα και έμπαινα στο γήπεδο. Ήταν οργανωμένα κατευθείαν. Από 6 χρονών παίζαμε κάθε χρόνο κανονικό πρωτάθλημα. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στην πρώτη ομάδα της τοπικής ομάδας. Έτσι μεγαλώσαμε όλα τα παιδιά. Πηγαίναμε την Κυριακή στο γήπεδο να δούμε τους μεγάλους, τους ενήλικους. Και το όνειρό μας ήταν να καταλήξουμε κάποια στιγμή εκεί στην πρώτη ομάδα. Όταν ήρθε η πρόταση, δεν ήταν η πρώτη πρόταση που είχα από την Ελλάδα, είχαν έρθει πιο μπροστά και άνθρωποι του ΠΑΟ και ήρθαν άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να καλύψει τα απαιτούμενα της ομάδος μου και έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει μια συμφωνία και έτσι κατέληξα στον Ολυμπιακό. Είχαμε άλλη εκπαίδευση από μικρά παιδιά, αλλιώς μεγαλώσαμε. Άλλη αντίληψη από το παιχνίδι, προσπαθούσαμε να καλύψουμε διάφορες θέσεις. Εδώ πέρα μεμονωμένα παίζανε οι παίχτες, δεν ήταν ομαδικοί, ας το πούμε έτσι. Ο καθένας κοίταγε μόνο τον εαυτούλη του και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, πιστεύω, στο ποδόσφαιρο που υπήρχε τότε. Όταν ήρθες εσύ στον Ολυμπιακό ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχε ηρεμία ουσιαστικά. Ήταν μια ταραγμένη περίοδος. Πώς το βίωσες εσύ? Κοίτα να δεις, δεν ήταν εύκολα. Μας φέρανε προπονητή κατευθείαν το Λίμπρεχτ. Πήγαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στα Σέρες. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν αυτό. Κατευθείαν στο ημίχρονο με έκανα αλλαγή. Και πολύ δύσκολα ήταν στην αρχή να μπορέσω να μπω στην οτροπία. Στην πορεία όμως τα κατάφερα και πιστεύω τα κατάφερα και αρκετά καλά. Από προπονητές που είχες στον Ολυμπιακό, ποιον θα ξεχώριζες? Εγώ θα ξεχώριζα τον Μίλτο τον Παπαποστόλου, που για μένα ήταν ένας πολύ κύριος, σοβαρός άνθρωπος και κάποια στιγμή δεν συμβιβάστηκε με τα γεγονότα όπως συμβιβάζονται άλλοι. Του βάλανε κάποιο άτομο πάνω από το κεφάλι του και πήρε το καπέλο του και είπε «γεια σας», χωρίς να ζητήσει κάτι από οπουδήποτε. Υπήρχαν πολλά ιδιαίτερα παιχνίδια. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι είναι ο τελικός κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό που έχασα το πέναλτι, που μου έχει μείνει επειδή παίξαμε σε 80.000 κόσμο και κάποια στιγμή έψαχνα τους Παναθηναϊκούς, γιατί σε όλο τον δρόμο μόνο ερυθρόλευκες φανέλες και σημαίες βλέπαμε και κασκόλ. Αυτά είναι που ουσιαστικά οι όμορφες στιγμές που λέμε. Τι να σου πω τώρα, ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής και δεν είναι μόνο το 94, πιστεύω και τώρα. Οποιαδήποτε εθνική ομάδα και πρώτο παγκόσμιο κύπελλο να είναι,
το κάτι διαφορετικό για τον κάθε ένα. Έκανα το πρώτο μου παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με την Πολωνία. Περίπου τον Μάρτιο, Απρίλιο μήνα, την πρόκριση την είχαμε πάρει. Μου φαίνεται ήμασταν και η πρώτη ομάδα που είχε προκριθεί σε αυτό το Μουντιάλ. Την είχαμε πάρει από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Και εγώ ήμουν κομμάτι της ομάδος από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Ωραία, και φτάνει η εποχή για να πάτε στο παγκόσμιο κύπελο. Πρώτος αντίπαλος η Αργεντινή. Τεράστια εμπειρία, τεράστια ομάδα, με τότε ηγέτη το Μαραντόνα. Φοβερή εμπειρία. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι και δουλειά. Δεν είναι μόνο να παίζεις όμορφα, να παίζεις επιθετικά και να κερδίζεις τους αγώνες. Είναι να είσαι καλά προπονημένος, να είσαι πάντα σε κατάλληλη φάση ώστε να μπορέσεις να ανταποκρίνεσαι στο παιχνίδι, να μην αντέχεις 90 λεπτά, να αντέχεις 120 λεπτά. Και όλα αυτά μπορούν μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να τα καταφέρεις. Η φιλοσοφία μου είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν όλοι. Εντάξει. Εμένα δεν μου αρέσουν οι προπονητές που κρατάνε πίσω το 0 και μπροστά βοηθάει ο Θεός, με μισό 0 να κερδίζεις τα παιχνίδια. Προτιμότερο να κερδίσεις 6-5 παρά 1-0. Είχες τέτοιους προπονητές στην καριέρα σου? Λίγοι. Ήταν έναν που γνώρισα και δεν τον είχα δυστυχώς εγώ προσωπικά προπονητής, ήταν ο Τεογιάγκ. Που ακριβώς αυτό το πράγμα έκανε. Ήταν ο μόνος προπονητής που γνωρίζω που κάποια στιγμή έπαιζα με 5 center ball. Κανένας άλλος δεν το έχει κάνει αυτό. Όχι στην Ελλάδα και στην Εθνική Ελλάδος, αλλά στη Βέρντα Βρέμις που ήταν, κάποια στιγμή είχε στο έμψυχο υλικό 5 center ball που παίζαν ταυτόχρονα μέσα στην ομάδα. Σε διάφορες θέσεις βέβαια. Εντάξει. Θέλεις να ασχοληθείς με προπονητική, με μικρά παιδιά, να τους μάθεις τη σωστή νοοτροπία? Αυτό θα ήταν το αγαπημένο μου και κυρίως με μικρά παιδιά. Και άμα λέμε μικρά παιδιά, ηλικίες γύρω στα 13-14 και πάνω, γιατί εκεί πιστεύω μπορείς να δώσεις τα περισσότερα. Τι θα άλλαζε στην οτροπία του Έλληνα για να μπορέσει να γίνει σωστός ποδοσφαιριστής? Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα δεν θα άλλαζα την οτροπία του Έλληνα, θα άλλαζα την οτροπία των γονιών. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που χαλάνε τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ευχαρίστηση να παίζουν μπάλα. Εντάξει. Και μεγάλο τους όνειρο είναι να γίνουν ποδοσφαιριστές. Εγώ θα τους το έπαιρνα το όνειρο αυτό. Θα τους έδινα τη μεγάλη αγάπη αυτή να και την ευχαρίστηση καθημερινά. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που για μένα είναι πρώτα απ' όλα να πάνε στο σχολείο, να πάνε καλά, να έχουν ένα επάγγελμα σωστό. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα μέσα από το ταλέντο που έχει ο καθένας, αν μπορέσει να κάνει κάτι με το ποδόσφαιρο και να βγάλει και λεφτά με το χόμπι του, δεν θα έλεγα όχι. Πέτυχα πολλά περισσότερα, γιατί σου είπα, η αρχική μου στόχη ήταν να παίξω στο τοπικό ποδόσφαιρο και του Βούπερταλ και τελικά κατάφερα να φτάσω στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας και να παίξω και στην Εθνική και να παίξω και σε Μουντιάλ. Εντάξει, όμορφα ήταν, ναι. Προσπαθώ να κρατήσω τις όμορφες αναμνήσεις, τις άσχημες στιγμές τις απορρίπτω και υπήρχαν αρκετές καλές στιγμές και τις κρατάω. Ποια είναι η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό? Η πρώτη είναι η αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού και πιστεύω αγαπηθήκαμε και τους αγάπησα και αγαπήθηκα με τον ίδιο βαθμό.